17 Σεπτεμβρίου 2013, ο 34χρονος Παύλος Φίσας δολοφονείται εν ψυχρό από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά. 2,5 χρόνια μετά, ο πατέρας του Παύλου Φίσα, Παναγιώτης, ανοίγει την καρδιά του στην εκπομπή μας και το Δημήτρη Στρουμπάκο. Μας πήγε στο εξοχικό του, στη Σαλαμίνα, στο σπίτι που ζούσαν τα καλοκαίρια με την οικογένειά του, ενώ δηλώνει εξοργισμένος για την αποφυλάκηση του δολοφόνου του γιου του. Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Γι' αυτό και είπα, το τονίζω αυτό, Έλληνα σκότωσε. Κάποιοι χαίρονται όταν σκοτώνουν Έλληνες. Να είστε σίγουροι γι' αυτό που σας λέω. Γι' αυτό και υπάρχουν και τέτοιοι νόμοι. Εγώ δεν νομίζω τώρα να βγουν και να κάνουν ένα γκάλωπ και να ρωτήσουν όλους τους Έλληνες, τους νοήμων Έλληνες. Αν είναι σωστό ένας δολοφόνος που ομολογεί, να βγαίνει έξω. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Τόσο πολύ υποτιμάει την νοημοσύνη μας. Εγώ πίστευα ότι θα έφευγα. Νωρίς. Αλλά εντάξει. Δεν έφυγα έτσι, έφυγα με άλλο τρόπο. Γιατί όταν πεθαίνει το παιδί μου, σαν να πεθαίνω εγώ ίδιος. Λοιπόν, ζωντανός νεκρός. Γελάω, κάνω, τρώω, πίνω. Αλλά όλα αυτά μηχανικά. Μέσα μου καίγομαι, μέσα μου λιώνω. Στον Παύλο μάθατε πολλά πράγματα, αξίες, αρχές, σημαντικά πράγματα, από μικρό παιδί. Ο Παύλος ήταν με την οικογένειά του δεμένος. Η μητέρα του τον γέννησε στα 17. Μαζί με τον Παύλο μεγάλωνε και η γυναίκα μου. Παίζανε μαζί. Στον ταξί αυτό ήταν και λίγο έτσι, πώς να το πω, χαρδιάρης. Χαϊδευόταν στη μάνα του. Η μάνα του τον καμάρωνε, ψηλός, όμορφος, ήταν ωραίος. Άντρας δεμένος, γυμνασμένος. Την αγαπούσε τη μάνα του, δηλαδή όταν η μάνα του, επειδή ήταν και είναι καλή νοικοκυρά, έφτιαχνε φαγητά, σπουδαία φαγητά. Έφτιαχνε σπουδαία πράγματα, δηλαδή τούραβε, μαντελόνια που κάνει, μπλουζάκια, ξέρω εγώ τι. Και αυτό για να την ευχαριστήσει, τη γέμιζε με φιλιά. Μανούλα μου, τι ωραίο φαγητό μας έφτιαξε σήμερα, μανούλα μου, τι ωραίο που κάμισε που μούραψες. Και ήταν πολύ αγαπητός, δηλαδή και με τους φίλους του, με τη Στουργύρου ήταν έτσι. Λοιπόν. Για τη γυναίκα μου γκρεμίστηκε ο κόσμος της. Της πήρε και εμένα τη ζωή της. Εμένα μου λέγε να σου φέρω τους φίλους μου να φέρουν τις κιθάρες τους. Να κάνουμε ένα τραπέζι. Να κάνουμε. Και κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν είμαστε εδώ. Οι τάβλοι θα παίζαμε. Δεν έφευγε δηλαδή με τις παρέες του και εμένα να με έχει απ' έξω. Πάντα μου λέγε, ξέρεις, πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, πάμε να παίξουμε μπάλα, πάμε να παίξουμε τάβλο. Φίλοι είμαστε. Αδέρφια, φίλοι, ό,τι θέλεις είμαστε. Τι σας έλεγε, σας πρόσεχε, σας έλεγε στη δουλειά? Πάρα πολύ. Τραγούδι μου είχε γράψει, για την ηλικία μας είχε γράψει τραγούδια, για τη ζωή τη δύσκολη που κάναμε, γιατί μικρή κάναμε δύσκολη ζωή εμείς. Εμείς φάγαμε από κάτω. Ότι είχε λήξει ο πόλεμος είχαμε γεννηθεί εμείς. Ακόμα η Ελλάδα δεν είχε συνέρθει. Και πάντα ζητούσε μεγάλους ανθρώπους να έρχεται. Λέει, μου λέγε, φέρ τους φίλους σου. Να φέρω και εγώ τους φίλους μου, να το κάνουμε μικρό, το κάνουμε παρέα. Δηλαδή, δεν μας υποτιμούσε. Εκείνη λοιπόν την ημέρα μου λέει ο γιος μου, «Αμπά, έχεις κανονίσει τίποτα για σήμερα, πάμε να δούμε το παιχνίδι?» Και την προηγούμενη δεν τον είχα δει, ένας από την παρέα είπε ότι δεν θα το πάμε. Και του λέω, όχι Παύλο, χάλασε παρέα, σκορπίσαμε. Κοίταξε να βρεις, του λέω, κανένα κάπου αλλού να πας. Γιατί εγώ μάλλον στο σπίτι θα το δω. Δηλαδή αυτός ο φίλος τώρα που είπε δεν θα έρθουμε και χάλασε και τους άλλους δύο, εμένα και τον τρίτονε, δεν το είχε ξανακάνει ποτέ. Έγινε εκείνη τη μέρα. Εκείνη την ημέρα έγινε. Πάντα τον Ολυμπιακό τον βλέπαμε οι τρεις της ηλικίας μου και οι δύο-τρεις φίλοι του Παύλου. Πάντα αυτή η ομάδα μικρή που βλέπατε. Χρόνια αυτή. Η παρέα. Ναι, χρόνια αυτή. Και εκείνη την ημέρα λέει, όχι παιδιά, λέει, δεν θα έρθουμε, λέει, έχω να πάω κάπου αλλού. Χάλασε. Εμάς, με ρωτάει το παιδί, πού θα πάτε, του λέω, δεν θα πάμε πουθενά. Και ψάχνει, επειδή το παιχνίδι αυτό είναι κρίσιμο, γεμίζουν οι καυτέρες. Πριν μια εβδομάδα γεμίζουν. Και βγήκε και βλέπει μία, ήξερε ότι κοίταξε κιόλας ότι όλες είναι γεμάτες, βλέπει ένα τραπέζι, λέει, ρωτάει παιδιά, λέει, να αγκαζεί, γιατί τύχαινε και έτσι να αγκαζεί. Όχι, του λένε, το κλείνουμε εμείς. Και μπήκε σε αυτή την καφετέρια μέσα
Και έγινε ό,τι έγινε. Το άκουσμα της είδησης. Ό,τι είχα ξαπλώσει και σκεφτόμουν, ήταν 12 και κάτι, σκεφτόμουν γιατί να είναι τέτοια ώρα έξω, αφού δουλεύει και αυτός και η κοπέλα του. Εντάξει, είδε τον Ολυμπιακό, λέω, άντε να κάνω και ένα σχόλιο, τώρα δεν πρέπει να είναι εδώ να κοιμηθεί. Αυτό σκεφτόμουν εκεί την ώρα. Και χτυπάει το κουδούνι, ήταν λεωφόρο. Και μου λέει, τρέχα μου, λέει, έχουν μαχαιρέσει το παιδί. Έτρεχα, πώς θα πω, έτρεχα, δεν ξέρω. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι, λέω, έχουν χτυπήσει το παιδί, έχουν μαχαιρώσει. Ωραία. Και το καμαρώνει. Γιατί δεν το παίρνει κάποιος να το τρέξει. Και το πρώτο πράγμα που έκανα να πάρω το κλειδί και το αμάξι. Να πάω, δηλαδή, να πάω μια απόσταση 100 μέτρα, αλλά με το αμάξι. Δηλαδή, αυτό τα κάνω. Θα το έπαιρνα και το βάζαμε στα αμάξι. Να περιμένω στον αφόρα και τέτοια. Και εκεί το είδα πεσμένο. Είχε φύγει, βέβαια. Δεν ανησύχησα. Γιατί. Δεν ανησυχήσατε. Όχι, να σου πω γιατί. Ξεγελάστηκα. Όταν λοιπόν φτάνω στο σημείο, βλέπω κάτω το παιδί ήταν έτσι και το κρατούσε η κοπέλα. Και βλέπω την απόσταση στα 5-6 μέτρα δεν υπήρχε στα γόνια μου. Λέω εντάξει. Κάποιος τον φόβηξε. Θα τον τρύπησε. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν επαγγελματικό το μαχαίρο μου. Βλέπω στο μεταξύ εδώ το χτύπημα γιατί είναι σηκωμένη. Μία εδώ και μία εδώ μαχαιριά. Αλλά οι μαχαιριές δεν φαίνονταν να είναι. Εντάξει, ευτυχώς λέω. Τη λέω τη Χρυσή, γιατί τη λέω πάντως. Του μιλάω, λέω γιατί δεν. Έχει λίγο θυμίσει λίγο τον πόνο. Του φωνάζω κάνα δύο φορές στο αυτή, γιατί ξέρω στο αυτή για να πάρει μηνύματα να σηκώσει. Παύλο, Παύλο, Παύλο. Εκείνη τη στιγμή έρχεται το ασθενοφόρο. Και είναι ένας αστυνομικός ο οποίος λέει, ελάτε κύριε, λέει, αφήστε το, λέει, τώρα εμείς, λαμβάνουμε εμείς. Και σηκώνει τη Χρύσα και βουτάει το αστυνομικό από τα πέτα, του λέει, ρε καθήκη, του λέει, τώρα ήρθες, τώρα, όταν σου έλεγα προηγουμένως, πηγαίνετε ρε, θα τα μαχαιρώσουν τα παιδιά, θα τα σκοτώσουν, μας λέγατε, όχι, λέει, δεν θα τους κάνουν τίποτα, λέει, έτσι, λέει, ξύλο θα παίξουν, λέει. Τώρα, λέει, έρχεσαι, λέει, και θες να κάνεις και τη δουλειά σου. Και οι αστυνομικοί, μάλιστα, πήγαν να συλλάβουν τον Παύλο. Και του λέει, πάλι σε μένα, έρχεσαι να συλλάβεις. Με στα αίματα με έχει μαχαιρώσει αυτό και σα φεύγει. Να, αυτό λέει με μαχαιρώσε και τον δείχνει το λουπάκι. Έγινε ο κόσμο μια μεγάλη φυλακή. Και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Πόσο τον αγαπάτε, τι τον είχατε πει. Του έλεγα, Παύλο, εγώ αναπνέω γιατί αναπνέεις εσύ. Ναι, υπήρχαν τέτοια αισθήματα. Και αυτό. Και αυτό με έλεγε μπαμπά και μπαμπά μου. Με φιλούσε, με χάιδευε μπαμπά όπω και τη μάνα του. Ο πατέρα μου, λέει, ο πατέρα μου, λέει, και κοιτάξτε τον πατέρα. Πάντα ο πατέρα μου και ο πατέρα μου. Αγαπούσε πολύ τη μουσική και τα τραγούδια. Αγαπούσε τόσο πολύ που κλεινόταν σε αυτό το δωμάτιο, αλλά και σε άλλα, α πούμε, ξέρω και στην Αφιάλη που έμενε. Και έγραφε τραγούδια. Μα κατάστρεψε αυτό ο άνθρωπο. Ειδικά η μάνα του, τώρα η κόρη λέει, κρατηθείτε. Και αυτά τα παιδιά, ας πούμε, την κάνουν τη γυναίκα μου να κρατιέται. Και εσάς. Ναι, όχι τόσο. Είχα πει από την αρχή ότι εγώ έχω μια άλλη ψυχολογία, γιατί δεν έχει φύγει, δεν έχει πεθάνει. Εσείς πιστεύετε ότι είναι μαζί σας. Και είναι μαζί. Υπάρχουν ανθρώποι που μου λένε ότι είναι δίπλα σου. Εντάξει, έτσι όπως θα έχω τακτοποιήσει εγώ μέσα στο μυαλό μου, δεν μου λείπει. Δεν μου λείπει. Για μένα έχει πάει στη Γερμανία τώρα και. Μάλλον θα έρθει, σε μερικά χρόνια θα έρθει. Όπως φεύγουν οι νέοι και πάνε να φτιαχτούν, έτσι έχει φύγει και αυτό να πάει να φτιάξει τη ζωή του. Κάποια στιγμή θα βρεθούν. Ότι θα βρεθούν, θα βρεθούν, δεν υπάρχει. Μα όλα αυτά με πείσαν πως είναι μες στο μυαλό μου. Και ό,τι κάνουνε, το κάνουνε για το καλό μου. Και παραγγέλνετε είμαστε στο σπίτι λοιπόν, εδώ που ερχόσαστε στα καλοκαίρια με τον Παύλο. Παίζατε, περνούσατε καλά. Και το χειμώνα, όχι μόνο τα καλοκαίρια. Και το χειμώνα. Τον περισσότερο καιρό τρώγαμε εδώ, σε αυτό το δωμάτιο, το χειμώνα παίζαμε τα άβλια, ας πούμε. Το δωμάτιο ήταν από εδώ. Εδώ ζούσε με την κοπέλα του, εδώ έγραφε τα τραγούδια του. Η κιθάρα του απέναντι που έπαιζε. Η κιθάρα του, εδώ είναι αυτό το στιχάκι που έχουμε γράψει. Εδώ είναι οι φανέλες της αγαπημένης του ομάδας. Η κιθάρα του από εδώ, την γρατζούναγε που και που. Και κυλούσε η ζωή μας όμορφα και καλά, μέχρι που ήρθε ένα τέρας και μας κατάστρεψε. Ένα τέρας από το πουθενά. Και αυτό το τέρας σήμερα απολαμβάνει τη ζωή.
διαβάζει τα πάντα. Τα πάντα. Θέλει να ξέρει τα πάντα. Μεγάλες αναμνήσεις τώρα. Αυτό λέω, όταν μπαίνει στο κομμάτι, τι σας έρχεται στο μυαλό, κύριε Φίσα? Αυτά που ζούσαμε. Αυτά που ζούσαμε. Τις καλές στιγμές. Είναι σαν να τα βλέπω τώρα, σαν να συμβαίνει τώρα, σαν να είναι εδώ. Για να μην σας πω τον αισθάνομαι ότι είναι εδώ. Αισθάνομαι γιατί ανατριχιάζω και προφανώς είναι εδώ. Πώς να αισθάνομαι. Οργή. Τώρα, αυτή τη στιγμή οργή. Για την αδικία που έχει γίνει. Μας άρεσε να καθόμαστε εδώ γιατί όταν βρέχει ακούγεται η βροχή. Και όταν την ακούς τη βροχή είναι σαν να ακούς, όχι σαν, ακούς φυσιολογική μουσική. Και μας ηρεμούσε αυτό το πράγμα. Θέλω λέει να τα ξέρω όλα. Τα κάνεις όμως πολύ γλυκούρα, του είπα. Μου λέει, άμα έχω εντύπωση θα φύγω, λέει, νωρίς. Γι' αυτό λέει τα κάνω έτσι γλυκούρα. Αυτό μου το είχε πει όταν ήταν 18 χρονών. Είχε πει τέτοια πράγματα. Ναι. Παπά μου φαίνεται, λέει, θα φύγω νωρίς, μου λέει. Γι' αυτό θέλω να τα μάθω, όσα μάθω, λέει, πιο γλύκούρα. Δεν έδωσα σημασία σε αυτά που είπε, γιατί ήταν και μικρός. Και τέτοιες ανησυχίες, όταν είσαι νέος, τις έχουμε. Έρχομαι πιο πολύ για να είμαι λίγο μόνος μου. Κάθομαι και πίνω μόνος μου και βάζω και ένα ποτήρι στο γιο μου δίπλα και τα πίνουμε μαζί. Αφού δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, τουλάχιστον να γίνεται έτσι. Πάντα θα του βάλω ένα ποτηράκι και συζητάμε κιόλας, όπως όταν ζούσε.